Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα από το παιχνίδι, προηγήθηκε στο σκορ, είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο. Δυστυχώς μέχρι το 20ο λήξαμε ένα φόβο και σεβασμό περισσότερο από ό,τι έπρεπε στην αρχή τη ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι μετά το 20 ισορροπήσαμε το παιχνίδι, καταφέραμε, σοφαρίσαμε. Χάσαμε και πριν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με τον Μουράρ. Και θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι το πρώτο μικρόνιμο σε όλη τη διάρκεια, από εκτός τα πρώτα 15-20 λεπτά βήμα, ήταν ισορροπημένο. Στο δεύτερο μήχρονο ξεκινήσαμε πολύ καλά και το ελέγχαμε το παιχνίδι. Φαινόταν ότι πατούσαμε πιο καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς μέσα σε 3 λεπτά πάραμε 2 γκολ από ατομικά λάθη, τα οποία στοιχίζουν και στοιχίζουν πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να ξαναπούμε στο παιχνίδι και με τις αλλαγές που βοήθησαν και με τα ταχύτητα του πλαίσιου. Χάσαμε μια φάση η οποία εκεί με τον Φάρλεϊ ίσως άλλαζε όλη η ροή, γιατί γινόταν το 3-2 και είχε ακόμα 12-15 λεπτά περίπου τις καθυστερήσεις. Και δυστυχώς μοιραία φάγαμε τον 4ο γκολ. Είναι μια βαριά ήττα η οποία μας στεναχωρεί πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από όλες, γιατί δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την εικόνα του παιχνιδιού. Είχαμε και τη βοήθεια του κόσμου σήμερα που σχεδόν γύρισε το γήπεδο. Και κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι θα νομίζει ότι είναι μια εύκολη επικράτηση της αντιπάλου ομάδας, ενώ δεν ήταν. Αυτά όμως έχει υποδώσει. Και το παιχνίδι συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Ερωτήσεις. Κόουτς, έλα πριν. Αυτό για τα ατομικά λάθη. Συνεχόμενα ατομικά λάθη για ένα από παιχνίδι. Και το παρατολικό σου μέρος μεσοεπιθετικά ήταν πολύ καλό. Στο προηγούμενο τον αναλογιό και το αντιπάλου που είχε να παίξει. Παρ' όλα αυτά, εκεί που το μάτς φαίνονταν τουλάχιστον ισορροπημένο που ήταν στο δεύτερο μήκρονο, έγινε ένα 3 από ατομικά λάθη. Και το έχουμε δει και σε άλλα από κυρία ατομικά λάθη, ωστόσο είναι βαθμό. Συνέχεια αυτό το πράγμα γίνεται φέτος. Πώς θα διορθωθείτε? Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση και έχουμε χάσει παιχνίδια και αρκετούς βαθμούς από ατομικά λάθη, όπου εκεί πέρα ό,τι δουλειά και να βάλει ο προπονητής, ειδικά στην αμυντική λειτουργία, είτε με την τετράδα της άμυνας ζώνης, είτε και με τους μεσαίους παίχτες, θεωρώ ότι ίσως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης κάποια στιγμή ή δεν μπορώ και εγώ να εξηγήσω γιατί είναι διαφορετικοί οι παίχτες που γίνονται το λάθος. Και αυτό με στεναχωρεί και εμένα πάρα πολύ. Ναι. Μήπως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε σχέση με τη θέση των αμυντικών χάπη, ουσιαστικά με την έλλειψη του Μπεκαράνου, δεν υπάρχει άλλο αμυντικό χάπη. Βλέπουμε κατά συνθήκη το Τσοκάνης έχει παίξει εκεί σαν αμυντικό χάπη και στην προηγούμενη. Ο Μαρινάκης σε όλα τα πλέον, αν θυμάστε, πέρυσι από το Παναθηναϊκό είχε παίξει αυτή τη θέση και έκανε και πολλά παιχνίδια. Είναι δύο παιδιά που είναι για μας ευλογία ότι μπορούν να παίξουν σε μία και παραπάνω θέση από μία. Σίγουρα ήταν μεγάλη απώλεια του Ντάνι Μπιχεράνο. Αν αναλογιστείτε ότι είχαμε και τον τραυματισμό του Μπράβο, σύντομα γεγονός ότι κάποια στιγμή με ένα από τα αμυντικά χαρτ μπορούσε να βοηθήσει και ο Λόπεζ σαν δεύτερο αμυντικό χαρτ πάντα, σαν αστάρι. Αλλά δυστυχώς ήταν μαζεμένα και ο τραυματισμός του Μπράβο, ήταν και η τιμωρία του Ντάνι με την κόκκινη κάρτα, γιατί δεν είχαμε την δυνατότητα για την επιλογή να διαλέξουμε μάτια, ήταν κόκκινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι το ότι ήταν το πρόβλημα, γιατί ο Τσοκάνης ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά για μένα. Γιατί όπως σας είπα, ήξερα ότι έχει παίξει εκεί, τον έχω βάλει σε πολλές προπονήσεις, τον έχω δοκιμάσει και σε φιλικά παιχνίδια και είναι μια πολύ καλή και αξιόπιστη λύση ο Τσοκάνης. Ναι. Να το θέσω ευθέως. Θα κινηθεί ο Πανατολικός στην περίοδο του Ιανουαρίου με τη μεταγραφική για στόπερ. Κοιτάξτε, έτσι όπως είμαστε, έχουμε και τον Χαντάκη ο οποίος είναι γραμματείας. Είναι και ο Μιγγέλινο, η νέα που είναι νέο παιδί πάει πάρα πολύ καλά. Είχαμε και έχουμε την εμπειρία του Μόρα. Δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα του Πανατολικού. Και όταν λέω εγώ μια ομάδα δεν φταίει μόνο η τετράδα, ξέχω από τα ατομικά λάθη. Η αμυντική λειτουργία είναι ομαδική. Ο Μόρας έχει αύριο στο Πανατολικό. Ορίστε. Ο Μόρας με το σημερινό παιχνίδι που έφερε έχει αύριο στο Πανατολικό. Άλλη ερώτηση. Γιατί να μην έχει λείπει αύριο. Δεν λάθη δεν γίνει στο ποδόσφαιρο. Ίσα ίσα όταν κάνει λάθος ένας παίκτης πρέπει να είμαστε μαζί του, να το στηρίξουμε όλοι μας με αγάπη. Το ποδόσφαιρο είναι. Το ποδόσφαιρο είναι ότι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη κερδίζει. Εντάξει. Εντάξει, όχι. Καλησπέρα σας. Ο Μαρκόφσκι έδειξε ότι από τη στιγμή που μπήκε ανησύχησε αμυντικά τον Ολυμπιακό. Θεωρείτε ότι έπρεπε να τον βάλετε κατόπιν εορτής λίγο νωρίτερα ή αν σκέφτεστε να τον έχετε σαν πρώτη επιλογή?
Κοιτάξτε, ο Μαρκόφσκι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι αφόρ περιοχής. Είναι αφόρ που πρέπει να έρχονται από δεξιά-αριστερά οι σέντρες συνεχώς και να πείσουν εκεί. Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα που σίγουρα η κατοχή θα ήταν μοιρασμένη και παραπάνω από τον αντίπαλο λόγω ποιότητας που έχει. Θέλαμε να παίξουμε στην πρώτη επίθεση. Ο Μωράρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι με ιδιαίτερα και αυτός χαρακτηριστικά ότι και την μπάλα μπορεί να κρατήσει και τρίφλα κατά μέτρο μπορεί να κάνει και ψάχνει το χώρο. Συν το γεγονός ότι όσα παιχνίδια έχουν επιλέξει να παίξουν με τον Δίαζ εκεί, ειδικά σε παιχνίδια εκτός έδρας, βλέπουμε ότι πάει καλά. Ο Μαρκόφσκι από όταν μπαίνει ή όταν χρειάζεται να μπει, δίνει όλο τον εαυτό, βοηθάει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να ξέρετε και να έχετε υπόψη πάντα ότι δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει την παιχνίδια, ποιος το τελειώνει. Ευχαριστώ.